Γεια σας αγαπητοί φίλοι της αναλογικής διασκέδασης. Σας καλωσορίζω για μια νέα βιντεοπαρουσίαση. Πριν συνεχίσω την παρουσίαση, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περάσετε από εδώ, από το κατάστημα, το online, να δείτε τι παιχνίδια έχουμε προς πώληση και μήπως είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς να το προσθέσετε στη συλλογή σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε την ύπαρξη και αυτού του καναλιού να συνεχίσουμε την δουλειά την οποία κάνουμε. Σήμερα, όπως βλέπετε, θα ασχοληθούμε με το Space Base, ένα παιχνίδι της ΑΕΚ, βαρύ όνομα το οποίο φέρει αυτό το παιχνίδι και το αξίζει πραγματικά. Αν και δεν είναι τόσο στρατηγικά, να το πω έτσι, όπως είναι συνήθως τα παιχνίδια της ΑΕΚ, έχει έντονο τακτικό στοιχείο. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο παίζει από 2 έως 5 παίκτες, θα προσπαθήσει κάθε παίκτης να κτίσει μια αστροβάση, να κτίσει τη δική του την βάση, να προσπαθήσει να φέρει με διάφορα διαστημόπλια ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να την αναπτύξει, και όποιος παίκτης πρώτος αναπτύξει την βάση του, την τελειώσει, αυτός έχει κερδίσει το παιχνίδι. Εννοείται ότι σε όλο αυτό το δρόμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας της βάσης μας θα κερδίζουμε πόντους, και αυτοί οι πόντοι είναι που θα μετρήσουν στο τέλος του παιχνιδιού και θα αναδείξουν τον νικητή. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά είμαι λάτρης των παιχνιδιών που έχουν θέμα διαστημικό. Το είχε φέρει ο Γιώργος στο μαγαζί και το λάτρεψα. Το είδα την πρώτη φορά και λέω, άφησε το μου αυτό, θέλω να το λιώσω, θέλω να το να δω τι μπορεί ακριβώς να προσφέρει μέχρι τα βάθη, μέχρι τα σπλάχνα του, να το κοιτάξω, ας πούμε, να το εξερευνήσω. Και πραγματικά έχω μείνει έκπληκτο στη διασκέδαση την οποία βγάζει, και όμως έχει και τακτική. Θα στήσω τώρα το παιχνίδι και θα σας δείξω πώς παίζεται. Μείνετε μαζί μου. Φίλοι μου, έχω στήσει το τραπέζι για δύο άτομα. Κάθε παίκτης παίρνει ένα τέτοιο ταμπλό. Αυτό είναι το ναυπηγείο όπου θα κατασκευάσουμε την αστροβάση μας. Παίρνει μια τράπουλα με αυτές τις ρουκέτες και το χρώμα του. Έχω πάρει τώρα εγώ το μπλε και τις βάζει με τη σειρά. Οι κάρτες επάνω έχουν έναν αριθμό μέσα σε ένα γκρι πλαίσιο που ξεκινάει από το 1 έως το 12. Τις βάζουμε λοιπόν με τη σειρά 1, 2, 3 μέχρι το 12 επάνω στο ταμπλό μας. Βλέπετε οι κάρτες έχουν ένα περίεργο μέγεθος. Αυτό βέβαια βοηθάει το να είναι πιο compact το παιχνίδι, γιατί θα χρειαστούμε πολύ χώρο όταν θα αναπτυχτούμε. Υπάρχουν ειδικά σλίβα από την εταιρεία για να μπορέσετε να τις σλιβάρετε. Θα τις χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τις κάρτες, και αν δεν έχετε κάποιο μάτι, κάποια τσόχα και είναι απλά ένας μουσαμάς ή ένα ξύλινο τραπέζι, θα υπάρξει πρόβλημα το να τις πάρετε και θα αρχίσουν να γίνονται νυχές. Κάνουν λοιπόν οι δύο παίκτες αυτή τη διαδικασία. Παίρνουμε αυτές τις τρεις τράπουλες με τους αριθμούς 1, 2 και 3 και ανοίγουμε 6 κάρτες. Εδώ βλέπετε αμέσως το έντονο στοιχείο του Splendor. Ναι, έχει μεγάλη ομοιότητα με το Splendor και στον τρόπο σκέψης, αλλά και στη ροή του. Είναι και αυτή η τράπουλα, με αυτόν τον πλανήτη από έξω, οι οποίες έχουν το έντονο κίτρινο φόντο, και τις βάζουμε και αυτές σε μια πλευρά του παιχνιδιού. Αυτές τις κάρτες θα τις χρειαστούμε περισσότερο στο τέλος του παιχνιδιού. Η κάρτα του πρώτου παίκτη ορίζεται ως εξής. Ο πρώτος παίκτης. Μόλις όλοι είμαστε έτοιμοι, θα τραβήξει κάθε παίκτης μια κάρτα από την τράπουλα με τον αριθμό 1, τα level 1 modules που λέμε. Την ανοίγουμε, αυτή η καρτούλα θα μας δείξει ποιος παίκτης θα παίξει πρώτος. Κάθε παίκτης λοιπόν θα τραβήξει από μία. Έχουμε αυτά τα τρία κρυσταλάκια πάνω στο ταμπλό μας που μπαίνουν στην αρχή από αυτές τις τρεις μπάρες στο κάτω μέρος. Επάνω το κίτρινο, στη μέση το πράσινο, κάτω το μπλε. Το κίτρινο θα ορίζει πόσα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας για να αγοράσουμε καινούρια modules, καινούρια ανταλλακτικά και υλικά. Το πράσινο θα μας δείξει ποιο είναι το income, δηλαδή ποιο είναι το αρχικό εισόδημά μας με το οποίο θα ξεκινάμε. Αυτός είναι ένας ρυθμιστής κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος θα ορίζει πού θα κατεβαίνει ο κίτρινος ο δείκτης όταν θα αγοράζουμε προϊόντα. Θα το δείτε όμως αναλυτικά στη συνέχεια στο βίντεο. Και ο μπλε ο δείκτης είναι η πόντη. Όποιος λοιπόν φτάσει στο 40 τον μπλε τον δείκτη, αυτός έχει κερδίσει μάλλον το παιχνίδι. Μπαίνουν λοιπόν στο 0, εκτός από τον κίτρινο, τον οποίο τον ανεβάζουμε στο 5. Όλοι οι παίκτες τον ανεβάζουμε στο 5. Την κάρτα που λάβαμε λοιπόν στην αρχή, έχει αριστερά ένα κόστος και δεξιά έναν αριθμό. Κάτω είναι ιδιότητες, με μπλε
και με κόκκινο φόντο στη συγκεκριμένη. Το αριθμός 5 που βρίσκεται μέσα στον κίτρινο κύκλο ορίζει τα χρήματα. Κοστίζει 5 χρήματα για να αγοράσω αυτή την κάρτα. Άρα λοιπόν εγώ θα χάσω όλα τα χρήματά μου και θα πάω στο 0. Θα τοποθετήσω αυτή την κάρτα στην θέση που δείχνει ο γκρίο κύβος, δηλαδή στην θέση 9. Η παλιά κάρτα στο 9 φεύγει, μπαίνει η καινούρια και την παλιά κάρτα τη γυρίζω ανάποδα και την βάζω από πάνω από το ταμπλό ώστε να φαίνεται καθαρά το κόκκινο κομμάτι της κάρτας. Το ίδιο θα κάνει και ο αντίπαλος, του οποίου κοστίζει η κάρτα 4 και μπαίνει στη θέση 7. Αυτό θα το κάνουν όλοι οι παίκτες και θα δείξει και το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Οι κάρτες όπως βλέπουμε έχουν κάποια χρωματάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάντα όταν βλέπουμε μια ενέργεια σε μπλε φόντο, σημαίνει ότι μπορώ να την ενεργοποιήσω στη σειρά μου όταν είμαι εγώ ενεργός παίκτης. Το κόκκινο φόντο μιας κάρτας, τον οποίο μπορούμε να τον διαβάσουμε αν παρατηρήσετε μόνο όταν την τοποθετήσουμε επάνω, στην όρθια στάση της κάρτας δεν μπορείς να διαβάσεις, είναι ανάποδα. Αυτή λοιπόν η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μόνο στη γύρα του αντιπάλου, ενός αντίπαλου. Ο πράσινος φόντος ορίζει ότι η ενέργεια μπορεί να παιχτεί είτε στη δική μου τη σειρά, είτε στη σειρά ενός αντιπάλου. Οι κίτρινες οι κάρτες δίνουν πόντους, μόνο, καθαρά μόνο πόντους νίκης. Όπου θα αναγνωρίζετε αυτή τη ροκέτα και έναν αριθμό μέσα της, εκείνη τη στιγμή θα παίρνετε και τους πόντους που αναγράφει. Αυτές οι καρτούλες θα κλειδώνουν ένα σλότ. Αν πάρω για παράδειγμα αυτή την καρτούλα που είναι το σλότ 12, θα τοποθετηθεί στη θέση 12 αυτή η κάρτα. Η παλιά, όπως είδατε και πριν, θα ανέβει πάνω και θα έχω κάνει χρήση και θα μπορώ να κάνω χρήση του κόκκινου μέρους της κάρτας, αλλά το 12 δεν μπορώ να το ξανά αναβαθμίσω, δεν μπορώ να ξαναγοράσω κάρτα για τη θέση 12. Έτσι λοιπόν, οι κάρτες με τον κίτρινο φόντο είναι κάρτες για το τέλος του παιχνιδιού που χρειαζόμαστε καμιά 10-15 πόντους για να κερδίσουμε, μπορούμε να αγοράσουμε και να κλειδώσουμε τα ανάλογα σλότ, να πάρουμε μία φορά τον αριθμό σε βαθμούς που αναγράφει πάνω και έτσι να πουσάρουμε και να τρέξουμε προς τη νίκη. Παίρνω λοιπόν την κάρτα του πρώτου παίκτη και μπορώ να ξεκινήσω τώρα το παιχνίδι. Στην γύρα του κάθε παίκτης θα πάρει αυτά τα δύο ζάρια. Υπάρχει και η πολυτελή έκδοση του παιχνιδιού όπου κάθε παίκτης έχει τα δικά του ζάρια στο χρώμα του. Ρολάρουμε τα ζάρια τα οποία φέρνουν ένα άθροισμα. Αυτή τη στιγμή έχω φέρει 4 και 4. Παίρνουμε τα ζαράκια και τα ορίζουμε στις θέσεις τους. Εδώ τώρα τι μπορώ να κάνω. Με τα δύο τεσσάρια μπορώ να βάλω και τα δύο ζάρια στη θέση 4 και να ενεργοποιήσω δύο φορές τη θέση 4 ή μπορώ να τα βάλω στη θέση 8 και να ενεργοποιήσω μία φορά το άθροισμά τους που είναι το 8. Να δούμε και τις δύο περιπτώσεις. Εάν τα βάλω εδώ που είναι δύο φορές το 4 θα πάρω δύο φορές το μπλε φόντο, άρα δύο credits. Αν τα έβαζα στο 8 θα έπαιρνα 3 credits, το οποίο βέβαια με συμφέρει, άρα χρησιμοποιώ το άθροισμά τους που είναι το 8 και παίρνω 3 credits. Μετά από αυτή την κίνηση μπορώ να αγοράσω μια κάρτα από το παζάρι, να φέρω καινούριο ανταλλακτικό στο αστροβάσι μου για να την κτίσω. Έχω στη διάθεσή μου 3 credits και μπορώ προφανώς να πάρω κάτι από το level 1 που είναι πιο φθηνές κάρτες και πιο χαμηλού επίπεδου ενέργειες. Τι μπορώ να αγοράσω με 3 credits? 2, 5, 4, 2, 2 και 4 κοστίζουν οι επάνω καρτούλες. Μ' αρέσει αυτή η καρτούλα που κοστίζει 2 credits και θα μπει στο slot νούμερο 2. Την παίρνω λοιπόν, την τοποθετώ στη θέση 2 και η παλιά η κάρτα ανεβαίνει από πάνω και έχω λοιπόν άλλη μια ενέργεια όταν παίζουν οι αντιπάλοι μου. Παρόλο που αυτή η κάρτα κοστίζει 2 credits και εγώ έχω 3, θα χάσω όλα τα χρήματα. Ο δείκτης θα πάει να συναντήσει τον πράσινο. Ο κίτρινος ο δείκτης θα συναντήσει τον πράσινο. Φεύγουν λοιπόν, μηδενίζουν κατά κάποιο τρόπο όλα τα χρήματά μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον πράσινο δείκτη για να συναντάει ο κίτρινος ο δείκτης τον πράσινο πιο ψηλά και έτσι να έχουμε πάντα υπόλοιπο. Να έχουμε πάντα χρήμα στη διάθεσή μας όταν ξεκινάμε τον γύρο μας. Είναι αρκετά δυνατή αυτή η ενέργεια, την οποία μπορούμε να την εκτελέσουμε αν φέρουμε τον αριθμό με τις κάρτες που αναγράφει αυτό το πράσινο πλανήτη. Έχει και έναν αριθμό επάνω, τόσες μονάδες θα ανέβει ο πράσινος ο δείκτης. Έχω κλείσει τον γύρο μου, είναι τώρα η σειρά του αντιπάλου.
Βλέπετε ότι ο γύρος εκτελεί, έτσι, η ροή του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ρίχνει λοιπόν τη ζαριά ο αντίπαλος και έχει φέρει 5 και 4. Μπορεί λοιπόν τώρα ο αντίπαλος να βάλει το ένα το ζάρι στο 5, το άλλο στο 4 και να εκτελέσει αυτές τις δύο ενέργειες ή το άθροισμά τους, το οποίο είναι το 9. Και να μπουν και τα δύο τα ζαράκια εδώ στο 9. Μια και είναι ακόμα αρχή του παιχνιδιού, θα ήταν ενδιαφέρον να ανεβάσεις το 9, ώστε να ανέβει αυτός εδώ ο δείκτης επάνω ψηλά. Την ώρα λοιπόν, όπως είπαμε, που θα αγοράσει κάποια καρτούλα και ο κίτρινος ο δείκτης του βρίσκεται κάπου ψηλά, δεν θα μηδενίσει πλήρως, αλλά θα πάει στο 1 και θα έχει ένα credit υπόλοιπο για τον επόμενο γύρο. Είναι σημαντικό, σας το ξαναλέω. Τώρα όμως τι γίνεται. Όλοι οι αντιπάλοι, οι οποίοι έχουν κάρτα στη θέση 9, όπως έχω τώρα εγώ, μπορούν και εκείνοι να ενεργοποιήσουν το κόκκινο κομμάτι της κάρτας που είναι πάνω από το ταμπλό. Πάντα όταν λοιπόν αγοράζουμε καινούρια κάρτα και ανεβάζουμε την παλιά μας επάνω, εκείνη ενεργοποιείται, μας δίνει δηλαδή ενέργειες όταν παίζουν οι άλλοι παίκτες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι, το σημαντικότερο θα έλεγα. Δεν έχεις cool down, δεν έχει καθόλου downtime οι παίκτες. Πάντα κάτι έχεις να κάνεις, πρέπει να προσέχεις τις κάρτες. Η στρατηγική και τακτική ανάπτυξη είναι σημαντική. Με δύο ζαράκια παίζουμε, τι έχουμε μάθει από το Κατάν, το 6 και το 8 είναι σημαντικοί αριθμοί και θα θέλαμε να τους αναπτύξουμε. Όπως επίσης και οι αριθμοί οι οποίοι βγάζουν αυτό το άθροισμα, που είναι το 3, το 2, αν αναπτύξουμε το 10, 11 και 12, που είναι πολύ πιο σπάνιοι συνδυασμοί για να μπορέσεις να φέρεις αυτό το άθροισμα, είναι δυνατές, πολύ δυνατές οι ενέργειες που έχουν αυτές οι κάρτες, αλλά δεν θα έρθουν τόσο συχνά. Όταν όμως έρθουν, θα σας ανταμείψουν αδρά. Εγώ λοιπόν τώρα που έχω κάτι στο 9 και μου λέει ότι θα πάρω 3 credits, θα πάρω 3 credits. Ουσιαστικά η ζαριά του άλλου παίκτη μου επλήρωσε 3 credits. Έρχεται πάλι η σειρά μου. Εάν ο παίκτης δεν θέλει να αγοράσει κάτι, που με ένα credits δεν υπάρχει κάτι να αγοράσει, εδώ ξεχάσαμε να ανοίξουμε μια καινούρια κάρτα, πάντα να πληρώνουμε τα κενά. Και έρχεται λοιπόν πάλι η σειρά μου να ρίξω εγώ τη ζαριά και έχω φέρει 4 και 3. Βάζουμε εδώ τα ζάρια για να βλέπουμε τις ενέργειες, να έχουμε καλύτερο οπτικό πεδίο τι γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο θα έπαιρνα 2 credits, με αυτόν τον τρόπο θα έπαιρνα 3 credits. Με συμφέρει λοιπόν αυτό, άρα παίρνω 1, 2, 3 και έχω φτάσει να έχω 6 credits στο γύρο μου και αυτό έγινε γιατί στον αντίπαλο η ζαριά του αντιπάλου με πλήρωσε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι αγοράζουμε με 6 credit. Δεν μπορώ να πάω στο level 2, το level 2 ξεκινάει από 7 credits οι κάρτες τους, άρα πάλι στο level 1 θα βρίσκομαι, είναι ενδιαφέρον αυτή εδώ η καρτούλα, αλλά θα αγοράσω αυτή για να σας δείξω και τι γίνεται με αυτήν. Αυτή θα μπει στο νούμερο 10, μπαίνει στο 10, το 10 η παλιά ανεβαίνει επάνω και χάνω τα χρήματα μέχρι που να φτάσω στον πράσινο τον δείκτη. Βλέπουμε εδώ κάτι βελάκια, όταν ενεργοποιήσουμε μια κάρτα με τα βελάκια, τότε μπορούμε να διαλέξουμε ανταυτού να ενεργοποιήσουμε ή την αριστερή ή την δεξιά κάρτα. Αν λοιπόν έχω φέρει 5 και 5, 10, που είναι το νάτο, τότε μπορώ να πω ή θα ενεργοποιήσω την 9 ή θα ενεργοποιήσω την 11 και κοίτα να δείτε εδώ κόμπο. Ενεργοποιώ την 9 και η 9 έχει την ίδια ενέργεια, άρα πάω και ενεργοποιώ την 8 που θα μου δώσει 3 credit. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει συνδυαστικές ενέργειες, κάτι που δείχνει και το χαρακτήρα του engine building. Χτίζεις μια μηχανή, μια πολυπλοκότητα με τις ενέργειες των καρτών σου, ώστε να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε δυνατές ενέργειες ανά πάσα στιγμή. Στοιχείο λοιπόν του Splendor, να αγοράσεις τακτικά κάτι από την αγορά, στοιχείο όπως το London για παράδειγμα ή το Winspan με τις καρτούλες που χτίζεις μια μηχανή και αυτή πρέπει να δουλέψει σε σένα και να παράγει πόντους, και το ζαράκι με τα δύο ζαράκια όπως το γνωρίζουμε στο Κατάν. Τα χωράφια τα οποία πληρώνουν εδώ, μας πληρώνουν οι κάρτες, τα modules δηλαδή. Και με αυτόν τον χαρακτήρα του θα το μάθουμε και πολύ εύκολα. Δεν θα μας ξενήσει, δεν θα είναι κάτι το οποίο είναι τέλος ξένο επειδή έχει πάνω πυραυλάκια, επειδή έχει διαστημικό θέμα. Είναι το ίδιο πράγμα με κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία ξέρουμε και τα συνδυάσανε όλα αυτά και βγάλανε ένα υπέροχο παιχνίδι. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Θα σταθώ λίγο τώρα στις κάρτες και συγκεκριμένα θα δούμε αυτές τις δύο. Κάποιες κάρτες έχουν κάτι τετραγωνάκια, κάτι θέσεις, όπου μπορούν να μπουν
αυτές οι ενέργειες. Όταν λοιπόν φέρω το 8, η κάρτα αυτή ανήκει στο σλότ 8, τότε μπορώ να την φορτίσω με έναν κύβο ενέργειας. Εδώ σημαντική λεπτομέρεια για να μπορούν να βγάλουν νόημα οι κάρτες. Εδώ σημαντικό, δεν θα ενεργοποιήσω την ενέργεια του κύβου μόνο όταν φέρω τον αριθμό της κάρτας, αλλά ανά πάσα στιγμή στη σειρά μου. Φέρνω ένα άθροισμα, για παράδειγμα 3 και 3, 6, να τη βάλω λίγο την καρτούλα αυτή στη θέση της και έχω φέρει τη ζαριά 3 και 3, 6. Δηλαδή θα ενεργοποιήσω ή αυτήν την κάρτα ή δύο φορές το 3. Δεν έχει σημασία, αυτή τη στιγμή θέλω να ενεργοποιήσω δύο φορές το 3, γιατί με συμφέρει, ναι. Θα πάρω δηλαδή δύο credits. Πριν το κάνω αυτό όμως, ενεργοποιώ, παίρνω τον δείκτη ενέργειας, αυτό το κρυσταλάκι από αυτήν την κάρτα, και ενεργοποιώ φτηνή στην ενέργεια που μου λέει τη ζαριά που έφερες και την κάρτα που ενεργοποιείς, θα την ενεργοποιήσεις δύο φορές. Άρα θα πάρω δύο credit από τη ζαριά και άλλη μία φορά δύο credit λόγω αυτής της κάρτας, σύνολο 4. Πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια με αυτούς τους κύβους για να μπορούν να βγάλουν νόημα οι κάρτες. Το είχαμε χειριστεί λίγο λάθος στα πρώτα μας παιχνίδια και δεν μου βγάζανε νόημα. Πάρα πολύ λοιπόν σημαντική λεπτομέρεια να προσέξετε τους κύβους, να τους ενεργοποιείτε όταν είναι η σειρά σας, εφόσον βρίσκονται σε μπλε φόντο, και όταν είναι η σειρά του αντιπάλου, αν αυτές βρισκόταν εδώ πάνω και η κάρτα είχε ένα κόκκινο φόντο στο τετράγωνο που μπαίνει ο κρυσταλλένιος κύβος. Με αυτές λοιπόν τις ενέργειες και τους κύβους μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τρομερές, φανταστικές ενέργειες επάνω στο ταμπλό μας και να κάνουμε παπάδες που λένε. Δεν έχουμε δει τις κίτρινες καρτούλες εδώ με τον κίτρινο φόντο, να δούμε τι κάνουν και αυτές. Εάν αγοράσω μία κάρτα, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, ξεκινάνε με credits 9 και φτάνουν μέχρι το 42, ερώτηση, πάει μέχρι το 40 το ταμπλό, πώς θα έχω 42, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αφήνουμε τον κίτρινο κύβο στο 40 και παίρνουμε έναν λευκό, έναν κρυσταλλένιο και τον πηγαίνουμε, ξαναμετράμε από πίσω τις μονάδες. 48 αυτή τη στιγμή έχω στη διάθεσή μου. Οι κάρτες με τον κίτρινο φόντο, όπως έχω πει και πριν, εφόσον αγοράσω για παράδειγμα αυτή που μπαίνει στο slot 9, θα αλλάξω τη θέση τους, έτσι. Θα πάρω μία φορά 11 πόντους τώρα που την έχω αγοράσει, αρκετούς πόντους βλέπετε δίνουν, αλλά εδώ στο 9 δεν θα ξαναενεργοποιήσω, ούτε θα μπορέσω να πάρω άλλη κάρτα για να τοποθετήσω αυτό το slot. Αυτό το slot κλείδωσε, κατασκευάστηκε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μόνο τις κάρτες του αντιπάλου που είναι από πάνω, αυτές τις ενέργειες μπορώ να τις χρησιμοποιήσω όταν παίζουν οι αντίπαλοι. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το Space Base. Ένα πάρα πολύ όμορφο τακτικό παιχνίδι. Το λένε Dice Game και πολλοί θα νομίζουν ότι είναι τύχη, όχι, είναι άκρος τακτικό το παιχνιδάκι. Έχει το engine building στοιχείο, έχει τις καρτούλες εδώ από το παζάρι, οι οποίες ανοίγουν και μπορούμε να αγοράσουμε. Κάτι που δεν είπα πριν στο παιχνίδι, μπορούμε να αγοράσουμε μόνο μία κάρτα στη σειρά μας από το παζάρι, εκτός αν κάποια ενέργεια μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουμε περισσότερες. Και επίσης οι κάρτες εδώ με τον κίτρινο το φόντο είναι μοναδικές. Αν κάποιος παίκτης αγοράσει το slot 9, δεν υπάρχει άλλη για να αγοράσει ο αντίπαλος. Θα πρέπει να ικανοποιηθεί με άλλη καρτούλα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ μελετημένα. Μπράβο στην ΑΕΚ. Μας εξέπληξε για άλλη μια φορά με ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, το οποίο είναι και πάρα πολύ ποιοτικό. Ένα άλλο κομμάτι που χαρακτηρίζει την ΑΕΚ. Οι καρτούλες είναι την υφή της Fantasy Flight, αυτή η ωραία υφή. Έχουν μεν το παράξενο σχήμα και θα πρέπει να βρείτε τα ειδικά σλίδια να τα σλιβάρετε, και είναι κρίμα να μην το κάνετε, να τις αφήσετε έτσι εκτεθειμένες, λόγω του ότι τις σέρνετε και συχνά πάνω από τον board, από την πίσω την πλευρά και πάνω στο τραπέζι. Είναι καλό να έχετε τσόχα στο τραπέζι, κάποιο μεγάλο pad, να τις έχετε σλιβαρισμένες για να χαρείτε το παιχνίδι και πολύ περισσότερο. Ένα ακόμα στοιχείο είναι το insert που βλέπετε εδώ. Όλα μπαίνουν στη θέση τους. Δίνω πολύ μεγάλη βάση σε αυτό το κομμάτι. Όλες οι καρτούλες μπαίνουν στη θέση τους. Έχει αρκετό χώρο, κάτι το οποίο μου δίνει να καταλάβω θα υπάρξουν και επεκτάσεις στο παιχνίδι, είμαι σίγουρος.
Εγώ, φίλοι μου, το έχω κατά ευχαριστηθεί. Έχω παίξει με την οικογένεια. Λόγω του Splendor που παίζαμε αρκετά, τους φάνηκε πολύ οικείο και χαρήκαν. Δεν έχει πολύ κείμενο, είναι όλα εικονογραφημένα τα περισσότερα. Μπορεί κάποιος, λόγω του ότι είναι ανοιχτές και οι πληροφορίες, να βοηθήσει τους αντιπάλους στην επεξήγηση από τις ενέργειες. Είναι βατό παιχνίδι, είναι άκρως διασκεδαστικό, το συνιστώ πραγματικά για κάθε συλλογή. Αν σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι, θα χαρώ για τα like, βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι και να βλέπουν τα βίντεο και άλλοι παίκτες που ενδιαφέρονται για τα επιτραπέζια παιχνίδια, ο αλγόριθμος του YouTube που λέμε. Αν δεν είστε συνδρομητής, πατήστε το καμπανάκι, πατήστε το κουμπί συνδρομητής, να ειδοποιήσετε ανά πάσα στιγμή όταν σηκώνουμε καινούρια βιντεάκια. Θα χαρώ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φίλοι μου, να έχετε φανταστικές μέρες και πανέμορφα επιτραπέζο μαζέματα. Γεια σας.